Ναι, ναι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπατε εδώ στο κοινό μας ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει παίχτη. Παίχτη δεν είδαμε, τι συμβαίνει. Αφού σου είπα περιμένει. Πόσο θα περιμένει. Γιατί βιάζεσαι. Εγώ όχι. Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν ξέρω, ναι, βιάζεται. Καίγεται. Γεια σας, μία ακόμη εκπομπή Πάρε Βάλε με την Νάντια Βελέτζα. Τον Τόλι Κοντζιά. Τι έγινε, Νάντια μου? Τι έγινε, γενικά? Πώς είσαι? Τι έγινε? Πώς Εντάξει, είσαι? Δεν είμαι πολύ χαρούμενη, χάσαμε χθες. Χάσατε, εννοείς την Κυριακή. Γιατί η εκπομπή, όπως πάντα λέμε, γράφεται. Αυτή η εκπομπή θα γραφτεί, μάλλον γράφεται Δευτέρα μεσημέρι, αλλά θα έχουμε και ένα κομμάτι Τρίτη πρωί που κάτι ετοιμάζεις εσύ. Χάσατε εφαώς με. Με Άρχο Λαργού. Πόσο? Με χάσαμε τι ωραίου 17 πόντους. Α, εσείς δεν χάσατε. Παίξαμε αμινάρα, φάγαμε 73 τρομερούς πόντους. 56-73? Ναι. Πόσους έβαλες? Πρέπει να βάλα και 5. Μόνο? Ούτε άμυνα δεν είναι, ούτε επίθεση. Φεγγάρι. Άμυνα, ναι. Το φεγγάρι μου λίγο. Έχουμε βιντεάκια από το μάτς. Έχουμε, γιατί θα μας δείξει 3 ώρες ο coach σήμερα βίντεο. Ευχαριστούμε, coach, για το μόνο μας ρεπό που θα δούμε 3 ώρες βίντεο. Ναι, πρέπει να δείτε. Σαν τον Αταμάν δηλαδή. Εντάξει, δεν έχει άδικο. Ο coach Γεωργουδάκης. Coach Γεωργουδάκης δεν έχει άδικο. Το θυμάμαι. Κόψε κάτι από το βίντεο τώρα που σε αναφέρουμε τώρα. Έτσι, έτσι. 3 ώρες, οπότε το κάνουμε ένα 2 ωράκι. Ο Αταμάν, βέβαια, πόσο το είχε? 4 ώρο, 5 ώρο, 6 ώρο. 4 ώρο, αλλά είπε να μην λέμε έτσι. Είπε ότι δεν ήταν αλήθεια αυτό. Εντάξει. Για την προπόνηση είπε ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη κλπ. Όταν λέμε προπόνηση, εννοούμε και το ζέσταμα, εννοούμε και το βίντεο, εννοούμε και τα πάντα. Εγώ εννοώ προπόνηση και το ξεκίνημα από το σπίτι. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Γιατί για να πάω στην προπόνηση 5 πρέπει να ξεκινήσω 4, να ντυθώ, να γδυθώ, να κάνω, να ράνω. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Βεβαίως, επαγγελματίες είναι οι μπασκετμπολίστες στο κορυφαίο επίπεδο, αμείβονται ανάλογα. Οπότε όλα ή σχεδόν όλα, γιατί όχι όλα, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η Ευρωλίγκα έχει πάρει φωτιά, Νάντια μου. Είχαμε και έχουμε μεγάλα παιχνίδια. Είχαμε μεγάλα παιχνίδια. Είχαμε τον Ολυμπιακό να κατατροπώνει την ΕΦΕΣ με 75-57. Τα είπες εσύ και εγώ δεν σ' άκουσα. Ναι, περίμενα να κερδίσει εύκολα ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός γίνεται αστακούλης σιγά-σιγά. Βέβαια, γράφουμε Δευτέρα μεσημέρι, που το βράδυ Δευτέρα έχουμε το μάτς με τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, αλλά πάμε τώρα. Εντάξει, η άμυνα του δεν νομίζω τον προδίδει γενικά. Εντάξει, σε κάποια μάτς μπορεί. Α, με την Αρμάνη δεν τον πρόδωσε η άμυνα, τον πρόδωσε η επίθεση. Ναι, το μπάσκετ ναι, είναι, έτσι, ναι, δύο πλευρές. Αλλά η ΕΦΕΣ δεν είναι καλά. Η ΕΦΕΣ που έχασε και στο τουρκικό πρωτάθλημα από τη Γαλάτα, θέλει χρόνο και αν θα τα καταφέρει. Πάντα αυτό το θέλει χρόνο και υπομονή θέλει, αλλά δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει. Και ο πρωταθλητής ή ο νικητής είναι ένας. Δεν είναι 2, 3, 4, 5. Ένας κερδίζει. Είναι πέρσι, μαραθώνιος. Πέρσι κοιμήθηκε ο Θεός και το πήρε η Ρεάλ. Ναι, έκανε καλά το μανταρίνι εκεί, το πορτοκάλι, τον νεράτζι, τι έκανε ο Γιούλ. Δικαίως το πήραν οι άνθρωποι. Αν θέλω να σου πω, κοιμήθηκε ο Θεός. Όπως κοιμήθηκε ο Θεός ή περίπου κοιμήθηκε ο Θεός στην κόντρα της Ρεάλ με την Παρτίζαν. Ένα χαστούκι εκεί του Πάντερ, αυτά. Γύρισε τούμπα η σειρά. Αν παίζαν κανονικά, με αν δεν γράφεται βεβαίως η ιστορία, αν παίζαν κανονικά, μπασκετικά, η Παρτίζαν είχε το πάνω χέρι, αλλά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό που είναι σίγουρο, αυτό θέλω να πω για την ΕΦΕΣ, ότι με τον Τσάν προπονητή δεν ξέρουμε αν μπορεί να τα καταφέρει. Και αρκετούς νέους Τούρκους, έτσι. Φτιάχνει νομίζω και την επόμενη τη ημέρα, δεν φτιάχνει. Η επόμενη μέρα δεν φτιάχνεται με Τούρκους. Η επόμενη μέρα φτιάχνεται με πολύ δυνατούς προπονητές και με ξένους παίχτες, με χημεία. Με Τούρκους καινούριους δεν μπορείς να φτιάξεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Τούρκος, ο πολύ καλός ο καινούριος, θα πάει στο NBA. 5 Τούρκοι, 5 πολύ καλοί είναι στο NBA. Θα σου έλεγα αν είχε το Σενγκούν, αν είχε τον Γιουρτσεβέν, αν είχε αυτά τα παιδιά, αν είχε τον Οσμάν, αν είχε αυτούς, θα σου έλεγα ναι, φτιάχνει την επόμενη ΕΦΕΣ με Τούρκους. Αλλά τώρα με τον Γιλμάζ και τον δεν ξέρω ποιον, δεν γίνεται, και τον Οσδεμίρογλου και αυτά. Καλά τα παιδιά, χρήσιμα, μπορεί να είναι συμπληρωματική και είναι συμπληρωματική. Βοηθητική, αλλά η ομάδα πρέπει να έχει Μίσιτς, να έχει Λάρκιν, να έχει Λάιζα Μπράιαντ, να είναι αυτή κολλημένη καλά. Ο Τόμψον. Ο Τόμψον, ο οποίος μπήκε στα παπούτσια. Η Άλμπα, του κυρίου Μίσιτς, που τα είπες εσύ. Σου είπα για την Άλμπα, μυρίζομαι ιστορία, γιατί η Αρμάνη. Και ακριβώς όπως το είπες. Ναι, η Αρμάνη είναι λίγο νερούλη και αυτό το νερούλο δεν το χάνει. Την αφέλεια που έχει χρόνια ολόκληρα δεν την χάνει. Έχασε και στην Ιταλία από την Πέζαρο, οπότε. 2 γκέλες. Η Άλμπα έκανε μια νίκη. Εντάξει, η Άλμπα δεν υποβάζεται, γιατί δεν έχουμε υποβασμό στην Ευρωλίγκα, αλλά θα κάνει κάποιες νικούλες, τις οποίες
Θα συζητάμε. Η Παρτίζαν με τον Ερυθρό Αστέρα, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θα το συζητήσουμε και μετά που έχουμε καλεσμένο τον προπονητή του Λαβρίου, πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, assistant του Παναθηναϊκού, τον Κώστα το Μέξα, ο οποίος θα μας πει και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό και για τον Λαβρίο που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Ο Σφερόπουλος έκανε πολύ καλό τακτικά και όχι μόνο τακτικά παιχνίδι, αλλά ο Αβράμοβιτς του πήρε την μπουκιά από το στόμα μαζί με τον Ντεόντοσιτς, τον δικό του παίχτη, ο οποίος έκανε όλα τα λάθη στο τέλος. Ρεάλ Μπαρτσελόνα, ένα μεγάλο μάτς, τεράστιο μάτς. Το τρίτο καλύτερο ζευγάρι του κόσμου. Το πρώτο καλύτερο ζευγάρι του κόσμου είναι ο τελικός του NBA. Το δεύτερο καλύτερο ζευγάρι του κόσμου είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και το τρίτο καλύτερο ζευγάρι του κόσμου είναι η Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα. Και το τέταρτο ζευγάρι του κόσμου είναι ο Ερυθρός Αστέρας με την Παρτίζαν. Και η Ρεάλ κέρδισε οριακά, τα κατάφερε. Πήρε μια μεγάλη νίκη και καλπάζει. Μονακό Μακάμπι 107-79. Πολλά με λίγα, γιατί έτσι έπρεπε να είναι. Πολλά με λίγα. Η Μακάμπι έχει και κάπου αλλού το μυαλό της, όπως είναι φυσιολογικό. Δεν υπάρχει και Baldwin ακόμα, ο οποίος δεν είναι η μισή ομάδα, αλλά μαζί με τον Brown είναι κάτι παραπάνω από τη μισή ομάδα. Οπότε τον Παναθηναϊκό μπορεί να τον κερδίσει το ΆΚΑ, αν είναι λίγο η διαιτησία έτσι όπως ήταν και αν είναι λίγο αφελής ο Παναθηναϊκός όπως ήταν. Αλλά τη Μονακό στην καλή της μέρα ούτε το λίγοντα δεν μπορεί να πετύχει, κυρία Βελέτσα. Την Παρασκευή είχαμε το Ζαλγκίρις Βαλένθια. Πέσαμε έξω εδώ, νομίζω. Ναι, η Βαλένθια μας έχει τρελάνει. Έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Σου έχω πει ότι έχει ένα πολύ καλό παίχτη που μου αρέσει πολύ, τον Τζάρετ Χάρπερ, τον οποίο τον είχα πετύχει στα αποδυτήρια των Σανς με τους Μπακς και πέρασε δίπλα μου κλπ. Και το ένα και το άλλο. Και όλους έχεις πετύχει για τον Πολμάρο, μας έλεγες. Εντάξει, αφού είμαι στα αποδυτήρια, δεν απετύχω. Για απετύχω το Βοσκόπουλο του Πανσεραϊκού, λέω τον ποδοσφαιριστή. Τον παλιό, νομίζω δεν υπάρχει τώρα στο Πανσεραϊκό. Τον είχα πετύχει 1,75. Αλλά είναι διάολος. Μπασκετικός διάολος. Πολύ καλός παίχτης. Βεβαίως ο Μούμπρου στην Βαλένθια δεν στηρίζεται σε έναν παίχτη, αλλά στηρίζεται σε πολύ περισσότερους. Και πέτυχαν μια πολύ μεγάλη νίκη. Βιλερμπάνο με τον Ποτσέκο το παλέψανε παραλίγο με τη Βίρτους Μπολόνια, αλλά έλειψε το κάτι παραπάνω και η Βίρτους Μπολόνια του Μπάνκι που πάει εξαιρετικά πήρε τη νίκη. Παναθηναϊκός Μπασκόνια, Παναθηναϊκός 63-63 προς το τέλος της τρίτης περίοδου. Στο τέλος υπερίσχυσε η ποσότητα, Μήτογλου τρομερός, Λεζόρ τρομερός, διαφορά ύψους ανάμεσα στις δύο ομάδες και νίκη σημαντική για τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν επιτρέπονταν μέσα εισαγωγικά η ήττα. Είχε χάσει από την Μακάμπη, είχε χάσει από την Ολυμπιακό, αν έχανε και από την Πασκόνια, το κλείνει το μαγαζί. Δεν μπορούσε να προχωρήσει παραπέρα με τρεις ήττες. Εντάξει, θα προχωρούσε, ρε παιδί μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν χάνεις στις 5 αγωνιστικές τα 3 τα εντός, κάνεις τα μαργαρίτα. Και Bayern Fener, η Φενέρ η οποία δείχνει χαρακτήρα, η Φενέρ η οποία παρά τα προβλήματα που έχει, δείχνει το συμπαγές του πράγματος. Έχασε το Σεπτέμβριο ένα πολύ καλό παίχτη, τον Νέτο, τον Βραζιλιάνο που ήταν στο NBA, στήριζε πολλά ο Ιτούδης πάνω του. Μέσα στο παιχνίδι βεβαίως είναι και τραυματισμοί. Ο Καλάθης, ο οποίος αν έπαιζε κανονικά ο Νέτο, δεν θα υπήρχε Καλάθης στο μενού, κάπου θα είχε πάει ή θα ήταν παρκαρισμένος. Ο Καλάθης, μαγκιά του και μπράβο του, παίζει και είναι πολύ καλός, ένας παίχτης εγνωσμένης αξίας, και η Φενέρ τα πηγαίνει μια χαρά μέχρι στιγμής. Και με όπλο την άμυνα της, θα πω εγώ. Έτσι ακριβώς. Νάντια, το πάρε βάλε. Powered by Betson. Τι, πού πάει? Πού πάει? Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Μέξα, τον προπονητή του Λαβρίου. Και πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού. Assistant. Γεια σου, coach, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά εσείς? Ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Έτσι. Και λέω 4-0, γιατί τα μάτς για ομάδες σαν το Λαβρίο, που δεν τις υποτιμώ εννοείται, όλες τις ομάδες σεβόμαστε και τις αγαπάμε εννοείται, απλά όταν παίζεις με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό εκτός, τα έχω, εντάξει, είναι παιχνίδια εν πολλής, για να μην πω τελείως χαμένα. Κάπως έτσι είναι πραγματικότητα. Καλός ή κακός αυτή είναι, οπότε την αποδεχόμαστε. Απλά και ο τρόπος που σε αυτά τα παιχνίδια καμιά φορά παίζεις και λειτουργείς, χρειάζεται να είναι σωστός και να μην ξεφεύγεις από αυτό που σε χαρακτηρίζει σαν ομάδα. Μας έχει εκπλήξει το Λαβρίο στο ξεκίνημα, υπό την έννοια ότι πάμε κανονικά τώρα, έχει 3 νίκες και 1 ήττα, μια ομάδα καινούρια, ένα καινούριο καθεστώς, καινούργιοι παίχτες, ρούκι παίχτες όπως συνηθίζει το Λαβρίο, νίκη μέσα στην ΑΕΚ, νίκη
εντός έδρας με τον Κολοσσό, νίκη με τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ, ναι, το είπα, με την ΑΕΚ, νίκη με τον ΠΑΟΚ, ήταν με τον Παναθηναϊκό, εντυπωσιακό ξεκίνημα. Πού το πάμε, πού πάει αυτή η ιστορία? Πού θα πάει ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει, νομίζω, μια ομάδα. Για την ώρα είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έχουμε μπει στο πρωτάθλημα και με τον τρόπο που γενικά λειτουργούν τα παιδιά από την πρώτη μέρα. Έχουν καλή νοοτροπία τα παιδιά γενικά, καλό χαρακτήρα, δουλεύουν καλά. Τα περισσότερα μάτς μέχρι τώρα θυσιάζονται ο ένας για τον άλλον, θυσιάζονται για την ομάδα. Δεν τους απασχολούν τόσο πολύ τα νούμερά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, η αντίδραση που βγάλαμε μετά τον Παναθηναϊκό για μένα επίσης είναι σημαντική, γιατί στον Παναθηναϊκό είχαμε μια εικόνα όχι αυτή που θέλουμε. Δεν μιλάω για την ήττα ή τη διαφορά κτλ. Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσαμε το παιχνίδι πνευματικά και αγωνιστικά, που ήταν τελείως λάθος. Και χθες νομίζω επανήλθαμε κοντά σε αυτό που θέλουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε τη δουλειά. Ακόμα είναι τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, μένει σιγά-σιγά Νοέμβρη. Είναι πολύ νωρίς το πρωτάθλημα. Και όπως είπατε, έχουμε νεανική ομάδα. Φυσικά φέτος, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε την τύχη να έχουμε και 3-4 παιδιά έμπειρα, τα οποία πραγματικά βοηθάνε πάρα πολύ και τους νεαρότερους, και τους Αμερικάνους και τους Έλληνες, να προσεγγίζουν και την κάθε μέρα στην προπόνηση, αλλά και κάθε παιχνίδι με τον τρόπο που πρέπει στη δική μας τη λίγκα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα κάθε αγώνας είναι σημαντικός, κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Και αν δεν είσαι έτοιμος πέρα από το τακτικό κομμάτι και πνευματικά, πολύ δύσκολα τα καταφέρνεις. Πάντως είναι εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Λαβρίου. Είναι πολύ καλό και το ξεκίνημα των ρούκις παιχτών, δηλαδή ο Ντε Τζούλιος, ο Καστανέδα, ο Μουρ. Έχουν μπει, όχι ακριβώς αν είναι πολύ έμπειροι παίχτες, αλλά ανταπεξέρχονται πολύ καλά. Ναι, μέχρι που είναι δύσκολο είναι για ένα ρούκι παίχτη. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, περάσαμε στα φιλικά τους στριγμούς μας όσον αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή θεώρησα σωστό να τους αφήσω να κάνουν λάθη. Δηλαδή στα φιλικά κάναμε αρκετά λάθη εύκολα, τα οποία ήταν φυσιολογικά για την κατάσταση των παιδιών αυτών που πέσαν πρώτη φορά στην Ευρώπη. Αλλά είχα πάρει μια απόφαση εξ αρχής ότι πρέπει να τους στηρίξω και για να γίνει αυτό πρέπει να μάθουμε μέσα από τα λάθη τους. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι οι παίχτες μας, και ειδικά οι ρούκοι, έχουν τη διάθεση και δείχνουν τη διάθεση να μάθουν από τα λάθη. Δεν έχουν την οτροπία, okay, εντάξει, αλλά θα το κάνω με τον τρόπο μου. Αφήνουμε λίγο το ένστικτό τους, γιατί έχουν καλό μπασκετικό ένστικτο, ειδικά στο σκοράρισμα, αλλά νομίζω καταλαβαίνουν και θέλουν να μάθουν και να βελτιωθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό πιστεύω ότι και η ομάδα αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια καλή εικόνα, γιατί τα παιδιά αυτά πραγματικά, μαζί με τους υπόλοιπους φυσικά, αλλά επειδή μιλάμε για τους ρούκι τώρα, δείχνουν τη διάθεση, με εξαίρεση το μάτι του Παναθηναϊκού, να παίξουν το παιχνίδι και όπως θέλει η ομάδα, αλλά και όπως πιστεύω εμείς θα τους βοηθήσει να πάνε στο επόμενο επίπεδο κάποια στιγμή. Κόουτς, να σε ρωτήσω, τι θα θεωρηθεί για σένα επιτυχία τη φετινή σεζόν? Να δεις ένα γεμάτο γήπεδο όπως είδαμε ότι πλέον έχει το Λαύριο, να κάνει ίσως κάποιος παίκτη στο step-up? Αυτό το πρώτο που είπατε για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια λίγο δεν ξέρω τους λόγους, να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ είμαι πολύ καινούριος εδώ. Αυτό που είπαμε στην τηλεόραση ήταν μια εικόνα στις κερκίδες, όχι αυτή που έπρεπε και για την πορεία της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια στην Α1. Αλλά αυτό που τώρα τα δύο πρώτα μάτια της χρονιάς εμείς βιώνουμε στο γήπεδο, αλλά όπως είπα και χθες στις δηλώσεις και στην καθημερινότητά μας εδώ στην πόλη του Λαβρίου, όλοι μας και από τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και από τον απλό κόσμο του Λαβρίου, από τους ανθρώπους των επιχειρήσεων κτλ. Που συνεργάζεται η ομάδα ακόμα και όχι μόνο αυτούς, η ζεστασιά και η αγάπη που παίρνουμε είναι πολύ σημαντική και μας βοηθάει όλους στην καθημερινότητά μας να είμαστε πολύ ήρεμοι και να αφοσιωμένοι στο στόχο μας. Έχουμε Κάρτερ, έχουμε Διαλό. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι από τους ξένους του Λαβρίου να κάνουν κάτι πολύ παραπάνω? Νομίζω θα κάνουν τα παιδιά τα περισσότερα, θα κάνουν το επόμενο βήμα. Νομίζω έχουν τα στοιχεία για να παίξουν παραπάνω. Τώρα το που θα φτάσουν ακριβώς, αυτό είναι και κάποιες φορές και θέμα και συγκυριών και τύχης και ατζέντιδων και πολλών καταστάσεων και παραμέτρων. Αλλά νομίζω δείχνουν ότι έχουν την πρώτη ύλη περισσότεροι από αυτούς για να
πάνε ένα βήμα παραπέρα στην καριέρα τους. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι με την ίδια νοοτροπία και όχι μόνο φέτος και γενικότερα και να πετύχουν ο καθένας τους στόχους που έχει στην μπασκετική του καριέρα. Μιλάμε πιο πολύ για τον Καστανέδα, τον Ντετζούλιος και τον Μουρ, για αυτά τα τρία παιδιά βασικά. Ναι, και ο Χέλεμς, ουσιαστικά ρούκι. Ναι. Έπαιξε ένα μάτς στην Προμηθέα και μετά γύρισε πάλι στην Τζιλίκ που ήταν ρούκι πέρσι. Ουσιαστικά γι' αυτός ρούκι είναι. Οπότε έτσι τον αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Έτσι είναι και παίζει και πολύ καλά. Και χθες, μάλλον στο μάτς με τον Πάγο, ήταν πολύ καλός. Ναι. Αυτή είναι αλήθεια. Ο Καβαδάς είχε θέση σε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό ως backup. Νομίζω το έκανε και από τις δύο ομάδες. Δεν βάζω ιδέες, μη φοβάσαι. Γιατί ψάχνουν οι ομάδες τώρα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Βασίλης το έκανε αυτό το πράγμα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, το βίωσε. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει κάποιο τέτοιο νόημα. Νομίζω για τον Βασίλη το πιο σημαντικό τη φετινή χρονιά είναι να κάνει μια καλή χρονιά και για τον ίδιο και για τη δική μας την ομάδα. Να επανέλθει στα αγωνιστικά στάνταρ που ήταν πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Γιατί και με τη χρονιά του Παναθηναϊκού και πέρσι στον Άρη ήταν λίγο δύσκολες χρονιές για τον ίδιο. Να αποκτήσει πάλι αυτοπεποίθηση, να πατήσει τα πόδια του γερά και ό,τι καλύτερα του φέρει η ζωή και το μπάσκετ, καλό θα είναι για αυτόν. Για όλους ισχύει αυτό, Νάντια, αλλά το βασικό για τον Καβαδά που τον ξέρω από μικρό παιδί είναι να είναι υγιής. Είναι πολύ σημαντικό, αυτό για τον Βασίλη, είναι αλήθεια. Πάμε να μπούμε σε αριθμούς Ευρωλίγκας, γιατί έχουμε πλούσιο πρόγραμμα. Καταρχάς, έζησες στην εμπειρία του Παναθηναϊκού, πώς ήταν? Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Είναι η Ευρωλίγκα, είναι κάτι άλλο όπως και να το κάνουμε. Ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες του Παναθηναϊκού πέρσι που πήγαμε με τον κόουτς Σερέλη, ήταν μια μεγάλη εμπειρία. Η οποία σε μένα είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη όσον αφορά τις εμπειρίες που αποκόμισα. Μάλιστα, πώς τον βλέπεις τον Παναθηναϊκό? Ήσουν σε άλλο καθεστώς, έχει μπει σε άλλο καθεστώς ο Παναθηναϊκός. Ένα νέο ξεκίνημα με πάρα πολλά λεφτά, με καινούριο προπονητή, ναι. Πολλά καινούργια πράγματα. Η μετάβαση. Εντάξει, η μετάβαση πάντα δεν είναι εύκολο πράγμα. Χρειάζεται χρόνος. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι καλά, κάποια πράγματα τα οποία χρειάζεται να γίνουν καλύτερα. Υπομονή νομίζω χρειάζεται και δουλειά. Αν υπάρχει υπομονή και δουλειά, εγώ με αυτή πάντα ότι και χαρακτήρες με νοοτροπία και κίνητρο, θεωρώ ότι οι ομάδες αυτές δύσκολα αποτυχάνουν. Τώρα, τι ακριβώς σημαίνει στον Παναθηναϊκό φέτος, δεν μπορώ να το ξέρω από μέσα. Εννοείται. Αυτό που βλέπουμε λίγο, αυτό που μαθαίνουμε λίγο. Εντάξει, θέλει χρόνο και υπομονή. Κάποια παιδιά ακόμα δείχνουν ότι προσαρμόζονται και θέλουν χρόνο. Υπάρχει κάτι που σου αρέσει πολύ στον Παναθηναϊκό και κάτι που δεν σου αρέσει? Δηλαδή βλέπουμε κάποιους παίχτες οι οποίοι δεν έχουν μπει ακόμα στο πετσί του Παναθηναϊκού, όπως ο Χουάντσο, παίχτης μεγάλης αξίας, όπως ο Βιλντόζα. Ναι, ναι. Αυτοί οι δύο που λέτε αλήθεια είναι, έχουν σκαμπανεύασματα αρκετά και ειδικά από τον Βιλντόζα περιμέναμε λίγα πράγματα παραπάνω. Ο Χουάντσο, επειδή είναι πρώτη φορά που παίζει σε αυτό το επίπεδο, ουσιαστικά είχε φύγει από την Ισπανία, μικρός πήγε στο NBA, δεν είχε ξαναπαίξει Ευρωλίγκα. Αυτό θέλει λίγο το χρόνο του. Από τον Βιλντόζα που σίγουρα έχει εμπειρίες και με την Μπασκόνια και με τον Ερυθρό. Νομίζω όλοι περιμένουν λίγο καλύτερα πράγματα. Απ' την άλλη, είναι εντυπωσιακός ο τρόπος για μένα που ο Ντίνος, ο Μίτογλου, έχει επανέλθει στο προσκήνιο. Δηλαδή, μετά από 1,5 χρόνο έξω, με τραυματισμό στην Εθνική, τραυματισμό στον Παναθηναϊκό και η εικόνα που έχει στα δύο πρώτα μάτς, που ακόμα σίγουρα δεν είναι 100%, βλέπουμε από τον τρόπο που κινείται μες στο γήπεδο, η ταχύτητα με την οποία παίζει, που δεν είναι στο 100%, αυτό είναι δεδομένο. Το impact που έχει στο παιχνίδι είναι τρομερό. Και το αξίζουν συγχαρητήρια και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Είναι εντύπωσή μου. Εντάξει, όλα τα παιδιά τα ξέρουμε από μικρά, όπως και εσύ, κόουτς, τα ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς. Βλέπω πολύ βελτιωμένο το Μίτογλου. Δεν το βλέπω μόνο φρέσκο. Έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι του και κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Ναι, νομίζω. Επειδή ήταν αυτό το διάστημα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη κατά κύριο λόγο, όλο αυτόν τον καιρό που ήταν τιμωρημένο κτλ. Και ξέρω ότι δούλευε αρκετά. Είναι δεδομένο ότι έχει δουλέψει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του, κάποιες αδυναμίες, έχει κάνει πιο σταθερό το σουτ από την περιφέρεια, τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα σουτάρει με μεγάλη αυτοπεποίθηση, χωρίς δεύτερη σκέψη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ένα παιδί το οποίο το χρειάζεται πραγματικά και το ελληνικό μπάσκετ, γιατί έχουμε έλλειψη στους ψηλούς, παίζει δύο θέσεις, έχει εμπειρίες πλέον. Νομίζω είναι σημαντικό να είναι ο Μίτογλου καλά.
Είχαμε τον Μίτογλου στο Wake Forest, ο οποίος την έπαιρνε την μπάλα και την κάπνιζε. Ήρθε εδώ, το ψιλοέκοψε αυτό και τώρα νομίζουμε, όχι μάλλον, βλέπουμε ότι το ξανάβαλε. Το παίρνω την μπάλα και σουτάρω κατευθείαν. Ναι, χρειάζεται αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο σουτάρει καλά. Δεν θα πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή 45% τρίποντο, παρόλο που στάρει περίπου εκεί αυτό το διάστημα. Αλλά θεωρώ ότι είναι πλέον ένα πολύ σύγχρονο τεσάρι που μπορεί να παίξει και στο 5 σε αρκετές καταστάσεις και να βοηθήσει την ομάδα και την Παναθηναϊκό και την Εθνική Ομάδα και στις δύο θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε παιχνίδι. Μακάρι πραγματικά να μείνει υγιής, γιατί η αποχή πάντα αυτή μπορεί να βγάλει λίγο κουσούρια από την, από την απότομη ένταση. Αλλά πραγματικά μακάρι να μείνει υγιής, να συνεχίσει να δουλεύει, γιατί δουλεύει, το ξέρουμε αυτό όλοι, και να προχωρήσει. Εντάξει, ο Μίτογλου έδωσε και σκληράδα στον Παναθηναϊκό που έλειψε στα πρώτα μάτς, έχει παιχνίδι με πλάτη. Καλά να είναι και είμαστε σίγουροι ότι θα πάει καλά. Τον Ολυμπιακό κότς πώς τον βλέπεις φέτος, που έχει φύγει ο Βεζένκοφ, έχει φύγει ο Σλούκας? Έτσι μια πρώτη εντύπωση από το μάτι του προπονητή. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι δύο απουσίες σημαντικές και τα δύο παιδιά αυτά. Ήταν μέλη του κορμού του Ολυμπιακού, ήξερε ένας τον άλλο, είχαν αποκτήσει όλοι μαζί μια πολύ καλή χημεία. Θεωρώ γενικά ότι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι καλές. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Ο προβληματισμός μου μόνο έγκυται μόνο στο θέμα ότι δεν έχει κάνει η ομάδα πολύ καλή προετοιμασία, κάτι που έχει πει ο κότς Μπαρτζόκας, δεν το λέω εγώ. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να κάνει κάποιο διάστημα όλος μαζί προπόνηση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, θεωρώ ότι θα παίξει πάλι στο επίπεδο που παίζει και πέρσι. Είναι πολύ σκληρός πίσω. Η αμυντική του ταυτότητα και η αμυντική του συνοχή και συνέπεια είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό φαίνεται ακόμα και τώρα που δεν είναι η ομάδα έτοιμη. Και τη βοηθάει να μείνει κοντά σε παιχνίδια που η επίθεση του αυτή τη στιγμή είναι λογικό να μην λειτουργεί όπως θέλει ο coach 100%. Οπότε θεωρώ ότι αν μπορέσει να βρει λίγο χρόνο προπόνησης η ομάδα όλοι μαζί χωρίς προβλήματα, σύντομα θα φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Ούτε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, όπως βλέπουμε, έχει σκαμπανεβάσματα μέσα στην απόδοσή του και ο Ολυμπιακός μέσα στο παιχνίδι. Αλλά ειδικά μέσα στο ΣΕΦ, όταν το αμυντικό του κομμάτι είναι σε υψηλό επίπεδο, βάζει τόσο εύκολα καλά στον εμφυνδιασμό που αλλάζει αυτόματα όλο το momentum ενός αγώνα. Κότς, δηλαδή λες, περνάς, άντε πώς περνάς από την πρώτη γραμμή άμυνας, μετά τι γίνεται, πώς φτάνεις και στη δεύτερη, ε? Είναι πολύ δύσκολο. Υπήρχε ο προβληματισμός θεωρητικά με τα δύο παιδιά που είναι 7-footer και οι δύο βαριά κορμιά κτλ. Αλλά επιθετικά, αφενός επιθετικά, ο τρόπος με τον οποίο από πέρσι ο Ολυμπιακός παίζει ακουμπώντας την μπάλα πάρα πολύ στο post, είτε άμεσα, αλλά κυρίως μέσα από τις καταστάσεις του pick and roll και με τις συνεργασίες, είτε από την κορυφή με high-low, είτε με τρίγωνα, από pick and roll στις πλευρές. Και η κίνηση που έχουν μετά όλα τα παιδιά αυτά του Ολυμπιακού έχει δώσει πολύ μεγάλη, δίνει πολύ, πολύ μεγάλη βοήθεια. Και αυτό πλέον θα γίνεται 40 λεπτά, γιατί πέρσι χωρίς τον Fall άλλαζε λίγο το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Φέτος με τον Fall και τον Μιλουτίνοφ βλέπουμε ότι η στόχευση είναι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Είναι δύο παιδιά που μπορούν να παίξουν και να τελειώσουν και να δημιουργήσουν. Είναι πολύ καλή και στο θετικό rebound. Και νομίζω η βάση του Ολυμπιακού θα είναι εκεί. Επιθετικά, αμυντικά είναι δύο κορμιά τεράστια. Ο Ολυμπιακός βάζει πολύ μεγάλη πίεση πάνω στην μπάλα και οδηγεί ουσιαστικά τους περιφερειακούς αντιπάλους να πάνε πάνω στους ψηλούς. Και το οποίο φυσικά δεν είναι πολύ εύκολο να τελειώσει αν δεν γίνει καλό screen. Δεν έχει παιδιά τα οποία να στάρουν πολύ καλό mid-range pull-up που λέμε, να απειλούσουν από μακριά, από τα 5-6 μέτρα με pull-up και χρειαστεί να πάνε λίγο πιο μέσα. Εκεί δεν είναι πολύ εύκολο να βρουν λύσεις. Μάλιστα. Coach, έχουμε δει ήδη ένα μικρό δείγμα και από την Ευρωλίγκα. Υπάρχει κάποια ομάδα που ξεχωρίζει εσύ? Έχουμε αυτή τη στιγμή μόνη αίτητη τη Ρεάλ μετά το El Clásico. Ναι. Σίγουρα η Ρεάλ νομίζω είναι σε πιο μπροστά από όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή, μαζί και με την Μπαρτσελώνα. Γιατί στο Clásico λίγο η Μπαρτσελώνα είχε πάλι πολύ καλή εικόνα, θεωρώ. Και στο πρώτο μήκρο θα μπορούσαν να είναι πολύ εύκολα 10-12 πόντους απάνω η εικόνα του παιχνιδιού. Με κάποιο μαγικό τρόπο το μάτς πήγε στον πόντο στο ημίχρονο. Νομίζω αυτές οι δύο ομάδες είναι λίγο πιο μπροστά, όπως πολύ καλά νομίζω πάει και η Βαλένθια, που είναι νομίζω η ευχάριστη έκπληξη, γιατί αν τις δύο τις περιμέναμε, η Βαλένθια νομίζω αυτή τη στιγμή είναι η ευχάριστη έκπληξη της Ευρωλίγκας.
Έχω πει εγώ ότι μια ομάδα που θα είναι στο Final Four 2 έχω πει. Έχω πει coach Ολυμπιακό και Φενέρ. Η διάδα για μένα. Ναι, δεν αποκλείται και η Φενέρ νομίζω είναι. Η Φενέρ νομίζω είναι καλύτερα από πέρσι. Έχω την αίσθηση ότι είναι πιο ευδιάκριτη και η ρόλη είναι λίγο πιο σκληρή. Πιο κοντά ίσως αυτό που έχει στο μυαλό του σαν τρόπο παιχνιδιού ο coach. Οι δούδες φέτος που έκανε την ομάδα εξ αρχής με τις προσθήκες που ήθελε να κάνει. Για την ώρα βγάζει στην Ευρωλίγκα, βγάζει νομίζω καλό πρόσωπο. Και επιτέλους έχουμε και Σφαιρόπουλο. Ναι. Έχουμε επιστροφή. Και Σφαιρόπουλο, ναι. Στον πάγκο ομάδας Ευρωλίγκας, ένας σπουδαίος coach, ερυθρός αστέρας. Ναι, ήταν καιρός νομίζω να γυρίσει ο coach πίσω στους πάγκους. Έμεινε αρκετό καιρό έξω και η πρώτη εικόνα του Αστέρα μες στην Παρτιζάν ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, στο τέλος έγιναν φοβερά πράγματα με τον τρόπο που γύρισε το παιχνίδι. Θα το έκανε ο Αβράμοβιτς στο τέλος και ο Σμάιλαγκιτς ήταν. Νομίζω ο κόσμος του σώθησε και τα έκανε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται υπονορμά συνθήκες ή χαμένες βολές τώρα του Τεόντοσιτς. Έγιναν πολλά για να γυρίσει αυτό το παιχνίδι στο τέλος. Αλλά η εικόνα του Αστέρα σε μεγάλο βαθμό ήταν πολύ καλή. Και εγώ γενικά το ρόστερ του Αστέρα μένα μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι αν συνέλθουν λίγο γρήγορα και κάνουν κάποιες νίκες για να μην τους πάρει η κάτω βόλτα στην Ευρωλίγκα, αν σε πάρει κάτω βόλτα, είναι πολύ δύσκολο να σηκώσει κεφάλι μετά. Είναι καλή ομάδα, θεωρώ. Ο Αβράμοβιτς είναι ο Λαρετζάκης της Παρτίζαν. Αβράμοβιτς είναι τρομερός. Ενώ πέρσι... αλλάζει το παιχνίδι. Μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Ναι, ναι, game changer. Κάθαρα του έχει δώσει το ρόλο αυτό ο coach από πέρσι και μπαίνει και το κάνει σε πολύ ψηλό βάθμο, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έχει αλλάξει το παιχνίδι του πάρα πολύ. Από όταν ήταν δηλαδή τα προηγούμενα 4-5 χρόνια που ήταν στην Ισπανία παλιότερα στην Estudiantes και τα λοιπά, που είχε ένα και άλλο ρόλο διαφορετικό, πιο scorer ρόλο. Εδώ τώρα τρέχει την ομάδα, παίζει άμενα για 2, για 3. Παίρνει μεγάλα σουτ, παίρνει αποφάσεις στα κρίσιμα. Έχει αλλάξει πραγματικά επίπεδο. Είναι... Γι' αυτό σου λέω ο Λαρετζάκη. Είναι περίπου βίη παράλληλη. Και ο Λαρετζάκη ήταν πιο επιθετικός παλιά. Έπαιζε. Ναι, όχι, ναι, δεν θα πω πιο πολύ για τον εαυτό του, αλλά έπαιρνε περισσότερες φάσεις στην επίθεση. Σε μεγάλη ηλικία εξελίχθηκε και πήγε στην επόμενη πίστα. Έτσι, ναι, έτσι. Ένα έτσι, χρόνο έτσι. Ηλικία. Διαφορά είναι 93 ο Λαρετζάκη. 94. Έχουν το καλό και οι δύο λίγο αυτό το ένστικτο που, με το οποίο παίζανε πιο μικροί. Δεν το έχουν αφήσει. Όσο και αν καμιά φορά μας προπονητές λίγο μας τρελαίνει αυτό το πράγμα με κάποιες επιλογές και κάποιες αποφάσεις. Το θες και αυτό. Είναι στιγμές που σε κάποια μάτς αυτό το ένστικτο δίνει νίκες. Δίνει νίκες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν δεν μας αρέσει κάποιες φορές σε εμάς προπονητές, γιατί τρελαινόμαστε. Μάλιστα. Να κλείσουμε και με την ερώτηση του αιώνα. Ποια είναι η ερώτηση του αιώνα? Πώς είναι η ζωή στο Λαύριο? Η ζωή στο Λαύριο είναι πάρα πολύ καλά. Ναι, όντως. Δίπλα στη θάλασσα. Ναι, εγώ περνάω πάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Δηλαδή, είναι ήσυχα, όλα είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Το αμάξι το παίρνουμε από συνήθεια, να το πω έτσι, το παίρνω. Οι άνθρωποι είναι εδώ πολύ φιλικοί και μες στην ομάδα με έχουν αγκαλιάσει την πρώτη στιγμή. Έχουμε βρει κώδικες επικοινωνίας και επαφής. Και όπως είπα και πριν, και ο κόσμος γενικά δείχνει να αγκαλιάζει την ομάδα σιγά-σιγά. Βοηθάει σε αυτό και τη χαρακτήρα των παιδιών γενικά είναι πολύ καλή και είναι πολύ. Με τον κόσμο και αυτοί καλοί, δεν δημιουργούν προβλήματα στην τοπική κοινωνία, είναι αγαπητοί και όλο αυτό το πράγμα νομίζω μας βοηθάει όλους. Coach, είχαμε το ντέρμπι των αιωνίων χθες για την Basket League. Νικητής ήταν ο Παναθηναϊκός. Θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο για το μάτς. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε? Ναι, νομίζω είχαμε ένα ποιοτικά όχι πολύ καλό παιχνίδι, αλήθεια είναι γενικά. Χαμηλό το σκορ. Αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν πιο έτοιμος πρώτα απ' όλα πνευματικά χθες. Και νομίζω και από τις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Ήταν πιο έτοιμοι, ήταν συγκεντρωμένοι στο αμυντικό κομμάτι, στα πράγματα που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός σε μεγάλο βαθμό. Στην επίθεση προσπάθησαν με συγκεκριμένο τρόπο αρχικά να χτυπήσουν το παιχνίδι. Με αρκετά pick and roll πάνω στον Γκάναν. Με τον Γκάι και μετά με τον Σλούκα, με παιδιά δηλαδή που έχουν το σύστημα από τρίπλα με τον τρόπο Ολυμπιακό άμυνα, δεν ήταν πολύ αποτελεσματική. Και νομίζω το σημείο που ξεκλείδωσε και πνευματικά στον Παναθηναϊκό ήταν όταν έπαιξε ο Μίτογλου λίγο 5 στο 3ο δεκάλεπτο. Με τα 3 από πάω του έβαλε τα 2 τρίποντα και πήρε ο Παναθηναϊκός θεωρώ μεγάλη αυτοπεποίθηση και έβαλε πίεση στον Ολυμπιακό ακόμα μεγαλύτερη.
κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στο τελείωμα του αγώνα, που οι επιλογές του Ολυμπιακού και η αστοχία του στις βολές νομίζω ήταν καθαρά συνέπεια αυτού του πράγματος. Θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο για τον Ντίνο Τομίτογλου, τον οποίο τον μελετήσαμε και χθες, ναι. Αλλά εν τέλει απεδείχθη κομβικός για το παιχνίδι. Μας δικαίωσε που τον μελετήσαμε χθες, η αλήθεια είναι. Ήταν τρομερός, ήταν πολύ καθοριστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, και στην άμυνα και στην επίθεση. Σκόραρε, πήρε rebound, κοψίματα. Ήταν εκεί και νομίζω ήταν ο παίκτης που κάνει τη διαφορά χθες ξεκάθαρα για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω πάνω του στηρίχτηκε και ψυχολογικά όλη η ομάδα. Πήραν από αυτό, νομίζω πήραν όλοι θάρρος χθες. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είδαμε και ένα πολύ ωραίο πλάνο από τα αποδυτήρια που ο αθλητής επιτέλους ξεσπάει, δικαιώνεται, επιστρέφει μετά από τόσο καιρό, μετά τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν. Θέλω ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό. Είδαμε ότι ήταν αρκετά άστοχος. Ως προς το τακτικό του κομμάτι ή ως προς το κομμάτι του ρόστερ, θεωρείς ότι ίσως κάτι του λείπει, κάτι του έλειπε? Πού θεωρείς ότι ήταν το πρόβλημα σας για τον Ολυμπιακό? Ήταν θέμα συγκέντρωσης? Νομίζω τώρα σε θέμα αν λείπει κάτι, δεν λείπει, δεν είμαι αρμόδιος να το απαντήσω αυτό. Γιατί ο κάθε προπονητής έχει το δικό του τρόπο σκέψης και προσέγγισης των πραγμάτων. Και όπως ξέρουμε, ο coach έχει τη δικιά του φιλοσοφία που είναι πολύ ξεκάθαρη και τον έχει δικαιώσει μέχρι στιγμής όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε έχει κερδίσει το δικαίωμα της εμπιστοσύνης από όλους, θεωρώ. Από εκεί πέρα, νομίζω. Το παραδέχτηκαν νομίζω και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και οι προπονητές ότι η ομάδα ήταν πιεσμένη για κάποιο λόγο εχθές. Δεν ξέρω το λόγο. Και αυτό το πράγμα βγήκε όλο μέσα στο παιχνίδι. Φάνηκε από πολύ νωρίς, από τον τρόπο που λειτουργούσε στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Ήταν αργός, με αργές αντιδράσεις, με παραπάνω τρίπλα, με λιγότερη κυκλοφορία της μπάλας. Δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα εύκολα στους ψηλούς, που γι' αυτό είναι πολύ κομβικό σημείο, ειδικά τώρα που ακόμα δεν έχουν βρει τους αυτοματισμούς στην επίθεση. Και η αστοχία στις βολές, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει που έγινε χθες και λίγο. Πρωτόγνωρο 4-16, αλλά πιστεύω ότι ήταν αυτό, ήταν πρώτα απ' όλα ήταν ανέτοιμος πραγματικά ο Ολυμπιακός για μάχη χαρακομμάτων εντός εισαγωγικών με τον Παναθηναϊκό όπως εξελέχθηκε το παιχνίδι. Τέλεια. Να ευχηθούμε στον coach και στην ομάδα τα καλύτερα, Νάντια. Ναι. Υγεία πάνω απ' όλα. Όλη τη σεζόν. Και θα τα ξαναπούμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Κάπου θα ξαναβρεθούμε, δεν μπορεί. Και πριν πάμε στην επόμενη αγωνιστική, κύριε Τόλη. Ναι, τι θες, να σου κεράσω τίποτα? Ναι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπατε εδώ στο κοινό μας ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει παίχτη. Παίχτη δεν είδαμε, τι συμβαίνει? Αφού σου είπα περιμένει. Πόσο θα περιμένει? Ή την βιάζεσαι? Εγώ όχι. Ο Παναθηναϊκός? Ναι. Δεν ξέρω, ναι, βιάζεται. Καίγεται. Δευτέρα μεσημέρι προς απόγευμα. Ο Παναθηναϊκός καίγεται για παίχτη, αλλά Δευτέρα μεσημέρι προς απόγευμα ο Παναθηναϊκός εκεί μπροστά το μάτς στον τρέπι με τον Ολυμπιακό που θα κρίνει πολλά ή αρκετά για την πρώτη θέση στη regular season. Ο Παναθηναϊκός ήδη έχει βρει τους παίχτες. Α, τους έχει βρει. Είπαμε μερικά ονόματα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε πέσει μέσα. Θα το δούμε στο τέλος. Στο τέλος. Είναι ο κύριος Μπάρτον, το παιδί που ήταν πέρσι στο Τορόντο και στην Ουάσιγκτον, δηλαδή Κάναντα και Αμερική. Είναι ο κύριος Νοουέλ, είναι ο κύριος Τέρενς Ντέιβις, είναι ο κύριος, ο γιος του Ντοκ Ρίβερς, Όστιν Ρίβερς, και είναι και δύο ονόματα ακόμη που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και πιστεύω, Νάντια μου, ότι μέχρι την αργότερο, μέχρι την Παρασκευή, γιατί ξέρεις, μεταγραφή είναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, μέχρι την Παρασκευή, ο Παναθηναϊκός θα έχει τουλάχιστον ένα παίχτη. Τουλάχιστον ένα παίχτη, γιατί ο Παναθηναϊκός πάει για δύο παίχτες, είπε ο κύριος Αταμάν. Τις τελευταίες ώρες ακούγεται το ενδεχόμενο επιστροφής του Νίκου Χουγκάζ από το Περιστέρι που έχει δοθεί δανεικός. Υπάρχει στον αέρα και το ενδεχόμενο έχει αναφερθεί, έχει γραφτεί από συναδέλφους να πάει ο Μπαλτσερόφσκι στο Περιστέρι δανεικός. Αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει τους παίχτες που είπαμε, είναι και ο Ναν, ο Κέντρικ Ναν στο τραπέζι, ο οποίος Κέντρικ Ναν λέει ναι, έρχομαι στην Ευρώπη, μετά από 5 ώρες λέει άσε το ξανασκεφτώ κλπ. Γιατί οι παίχτες αυτοί περιμένουν το NBA, περιμένουν μήπως βρουν ομάδα στο NBA, έχουν ανοιχτεί και την πόρτα της Ευρώπης και ανάλογα πώς θα πάνε τα πράγματα αποφασίζουν. Οπότε ο Παναθηναϊκός τον ήθελε τον παίχτη χθες προχθές, αλλά δεν είναι και εύκολο να τον πάρει, γιατί είπαμε ότι οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με το ότι τα περισσότερα παιδιά. Είπε και χειριστή ο coach Αταμάν. Ναι, είπε και χειριστή. Πήγε να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Κάρλικ Τζόνς, ένα παιδί το οποίο ήταν εντυπωσιακό
στο παγκόσμιο με τον Νότιο Σουδάν, έχει παίξει στον Ντάλλας, έχει παίξει στον Ντέβερ, έχει παίξει στο Σικάγο. Είναι ένας υδραυλικός παίχτης που μπορεί να περάσει τον παίχτη του, να σουτάρει και να κάνει όλα αυτά που θέλει ο προπονητής. Δηλαδή μια διαδικασία, όχι το ίδιο πράγμα, μια διαδικασία Λάρκιν, αλλά το παιδί είπε ότι περιμένει το NBA. Ξαναλέμε, επειδή έχουμε δει πολλά στις μεταγραφικές διαδικασίες, ότι τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν όχι από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό. Και μιας και λέμε με τον Μπαλτσερός, και τη μία μέρα ο Παναθηναϊκός, δεν θα πω ότι τον είχε απορρίψει, αλλά τον είχε αφήσει στην άκρη, και την άλλη πήγε και τον πήρε. Οπότε δεν ξέρεις πώς πάνε τα πράγματα. Έτσι είναι τα δεδομένα, νομίζω σε κάλυψα. Όταν θα προβληθεί η εκπομπή, μπορεί να έχει παίχτη ο Παναθηναϊκός, αλλά εμείς μιλάμε Δευτέρα απόγευμα με τα δεδομένα που υπάρχουν. Πάμε στην επόμενη αγωνιστική. Πάμε να τα πάρουμε εντάχει, ναι, γιατί ήδη έχει κλείσει πολύς χρόνος. Για πάμε. Πάμε Ερυθρό Αστέρα με την Μπάγερν. Άσος, Σφαιρόπουλος, Σφαιρόπουλος. Η Μπάγερν είναι λίγο ξινή μέχρι στιγμής. Θέλει να γλυκάνει λίγο, ναι, είναι λίγο ξινή αγωνιστικά. Θέλει κάτι πιο γλυκό. Δεν έχει πάρει και μπροστά ο Όψ, το οποίο έχει 28% στο τρίποντο. Ένας παίκτης ο οποίος σουτάρει κανονικά με κλειστά τα μάτια και τη βάζει από το σπίτι του. Τρομερό release, πολύ γρήγορο. Φενέρ Ολυμπιακός, ήμουνα πέρσι στο αντίστοιχο παιχνίδι και δεν πίστευα στα μάτια μου. Με απουσίασε ο Ολυμπιακός και έκανε τη Φενέρ με τα κρεμμυδάκια. Δηλαδή είχε κάνει ίσως το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει στη ζωή μου από τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που χάθηκε η μπάλα, ένας καταπληκτικός Ολυμπιακός. Βεβαίως τώρα το παιχνίδι θα είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί ένα παιχνίδι με το άλλο δεν μπορεί να είναι ποτέ ή σχεδόν ποτέ τα ίδια. Εγώ Βιλά, θα πω άσο εδώ, Βιλά. Ναι, γιατί? Δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες είναι αρκετά αμυντικογενείς, θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση η Φενέρ δουλεύει καλύτερα επιθετικά από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα και με τις απουσίες που έχει. Μπορεί να το φτάσει πιο εύκολα το 80, αυτό εννοείς, Αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι άμυνα θα παίξουν και οι δύο ομάδες, εκτός αν δούμε πάλι κάτι over και πέσω έξω πάλι. Αλλά θεωρώ ότι και λόγω έδρας τίνω προς το Φενέρ. Μάλιστα. Mm-hmm. Ζαλγκίρις Βιλερμπάν. Η Ζαλγκίρις θέλει τη νίκη, γιατί έχασε τη Βαλένθια, οπότε δεν επιτρέπεται σε εισαγωγικά δεύτερη εντός έδρας ήττα. Η Βιλερμπάν με τον Ποτσέκο έχει, όπως λέω, έχει τσουτσουρέψει, οπότε δεν την περιμένω να είναι... Δεν θα είναι αδιάφορη. Όχι αδιάφορη, δεν την περιμένω να είναι εύκολη λία. Θα το παλέψει πάρα πολύ. Έχει κάποιες πολύ καλές μονάδες, όπως είναι ο Frank Jackson, το παιδί που ήταν στο NBA, και θα κερδίσει τις Αλγκύρες, αλλά δεν θα κερδίσει τόσο εύκολα όσο περιμένουμε. Το Maccabi Real δεν υπάρχει. Βαλένθια Άλμπα, η Άλμπα κέρδισε την Αρμάνι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνει την υπέρβαση στην Ισπανία. Ναι. Και το Αρμάνι Μονακό είναι ένα πιο ρευστό παιχνίδι. Μιλάμε για τα μάτια της Πέμπτης. Mm-hmm. Υπό την έννοια ότι η Αρμάνι έχει κάνει κάποιες γκέλες, περιμένει να αντιδράσει. Η Μονακό έχει πάρει. Αρχίζει φόρα, να παίρνει μπρος, ναι, αρχίζει να παίρνει φόρα. Μπήκε και ο Λόιντ, οπότε... Εγώ δύο θα... πιστεύω εδώ. Διπλό, ναι. Το πιο λογικό είναι το διπλό, ρε παιδί μου. Το πιο λογικό είναι το διπλό. Δεν θα πω η Μονακό ότι δεν πιάνεται τώρα και με το Λόιντ. Έχει και Μπαγουόκερ, έχει και Λόιντ, έχει και ο Κόμπο, έχει και Μάικ Τζέιμς. Γίνεται ένας χαμός. Όπως μία είναι η μπάλα, βέβαια. Αλλά θα δούμε πώς θα μοιραστεί. Αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι πάμε προς το διπλό. Βίρτους Ανατολού. Βίρτους Εφές, και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, με τη Βίρτους να μοιάζει οριακά το φαβορί. Όχι γιατί είναι η super wow ομάδα, αλλά γιατί η Εφές μπάζει νερά. Είπαμε, έχασε και από τη Γαλατά στο πρωτάθλημα. Από τον Ολυμπιακό έχασε 30 πόντους. Άστο 18 που γράφει το ταμπλό. Ήταν μάτς εικόνα 30 πόντων. Μπασκόνια Παρτίζαν. Η Μπασκόνια έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα με τραυματίες. Ο προπονητής... Είναι στην έξοδο. Ναι, είναι στην έξοδο. Δεν στο λέω ακριβώς, γιατί ξέρεις, με μια μέρα διαφορά που θα προβληθεί, ναι, η εκπομπή, μπορεί να έχει φύγει ήδη όταν θα προβληθεί, ναι, η εκπομπή. Η Παρτίζαν θα είναι χωρίς τον Μπάντερ, βέβαια. Η Παρτίζαν, ναι. Η Παρτίζαν, να δούμε και ποιους παίχτες. Δεν έχουν έρθει. Είδες, σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έρθουν παίχτες από το NBA στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει έρθει κανείς, γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία. Υπάρχει και στον Παναθηναϊκό ότι τα παιδιά τα περισσότερα, οι καλοί τουλάχιστον, περιμένουν μήπως συνεχίσουν στο NBA. Και σκέψω, ο Παναθηναϊκός έχει βγει στην αγορά με ένα καράβι χρήματα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που δίνει ο Παναθηναϊκός, και μέχρι Δευτέρα απόγευμα δεν έχει καταφέρει να πάρει παίχτη. Αλλά είπαμε ότι είναι θέμα χρόνου να τα καταφέρει, γιατί είναι ο Παναθηναϊκός, είναι πολύ μεγάλο το μπραντ. Έχει πάρει Σλούκα, έχει έναν Γκόμεθ που έσπασε την αγορά.
που ήταν δύσπιστη για τον Παναθηναϊκό και θα έχει παιχτεί τις επόμενες μέρες ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον έναν. Και Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός, το παιχνίδι που κλείνει την αγωνιστική. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα είναι το φαβορί. Είναι το φαβορί, πιστεύω. Ο Παναθηναϊκός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν έχει να χάσει τίποτα, υπό την έννοια ότι παντού πάει για την νίκη, δεν το συζητάμε. Αλλά άλλα είναι τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει και κυρίως της έδρας και τα βατά, τα εκτός έδρας παιχνίδια με Άλμπες, που λέει και ένας φίλος, με Άλμπες και Βιλερμπάν. Με Άλμπες και Βιλερμπάν. Η Μπαρτσελόνα θα έχει απουσίες. Αλλά θα δούμε. Ναι, Λαπροβίλτο, αλλά είχε πρόβλημα, αλλά ξέρεις, στις απουσίες. Και, και στη Ρεάλ πώς αντέδρασε η Μπαρτσελόνα χωρίς τον Λαπροβίλτο, που δεν το περίμενα να πω την αλήθεια μου. Δηλαδή, όταν είδα απουσία Λαπροβίλτο, ο οποίος έχει 8 ασίστα ένα παιχνίδι, λέω πάει η δημιουργία της Μπαρτσελόνα. Αλλά εκεί στάθηκε βλέπεις... σούπερ. Ναι, ναι. Τρομερή. Ήταν. Έχει και Σατοράνσκι. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Και ο Αμπρίνες. Αυτά, Ναντιά μου, αυτά για την Ευρωλίγκα, αυτά για τον ξένο του Παναθηναϊκού. Για τον Ολυμπιακό δεν έχουμε να πούμε κάποιο νέο, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει έντονη μεταγραφική καταδίωξη στον Ολυμπιακό, και θα τα πούμε πρώτα Θεός την άλλη εβδομάδα. Πριν φύγουμε όμως, να υπενθυμίσουμε ότι το κοινό μας θα μας βρει στο YouTube, στο κανάλι μας, στην Kingbet, κάθε Τρίτη, κύριε Τόλη. Και θα μας ακούσει σε όλες τις πλατφόρμες ήχου και στο Spotify, στο κανάλι μας. Από εμάς, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.